δώσεις τον όγκο, λες ότι θα είμαι πάντα πιστός και τα λοιπά, έτσι. Όλοι τον ξεφτιλίζουμε στο πάτημα. Παλιά ήταν πιο πολλοί άντρες, ήταν άντρες και γυναίκες. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο γάμος δεν υφίσταται. Γιατί δεν υφίσταται? Γιατί είναι παράλογο, είναι παραφύσιμο. Γιατί συμβόλαιο. Είναι παραφύσιμο συμβόλαιο ο γάμος. Όταν πας και λες ότι θα είμαι πάντα με έναν άνθρωπο, είναι παραφύσιμο, είναι ψευδές, είναι κουτό, είναι ανυπόστατα να λες ότι θα είμαι πάντα με έναν άνθρωπο και ότι σεξουαλικά θα εμπνέουμε πάντα από έναν άνθρωπο. Είναι καταρχήν είναι απάνθρωπο να λέει ένας άνθρωπος ότι θα είμαι πάντα μαζί σου. Το υπόσχομαι. Το υπόσχομαι και το ξέρω. Και το υπογράφω κιόλας. Και είναι απάνθρωπο διότι ξαφνικά αναγκάζεται να το καταπατήσει, διότι είναι απάνθρωπο, διότι είναι φυσιολογικά αδύνατο να σε ελκύσει σεξουαλικά πάντα ο ίδιος σύντροφος. Δεν γίνεται, δεν υπάρχουν χιλιάδες πειρασμοί και χιλιάδες προκλήσεις κτλ. Και το μάτι είναι ανοιχτό και το αυτί και όχι και όλα. Και ιατρικός είναι σωστό. Το αισθητήριο, έχω μιλήσει με γιατρό που ξέρει, είναι ένα νεύρο το σεξουαλικό, το οποίο εθίζεται κάποια στιγμή από την συνεχή ιδία χρήση με το ίδιο άτομο, που πλέον δεν αντιδρά. Άρα ο άντρας δεν μπορεί να ξεστήσει πλέον με τη γυναίκα, διότι η γυναίκα είναι πολύ εύκολο να πούμε να κάνει μια αμβλή αγωνία στους μυρούς της, ενώ ο άντρας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει «Εγέρθητη, εγέρθητη, εγέρθητη». Δεν γίνεται. Και όταν δεν... Λοιπόν, ναι. Ο άνθρωπος τα ήθελε πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, και όλοι οι άντρες θα ήθελαν πάρα πολύ, να θέλουμε με τις γιαφού έχουμε ορκιστεί στη γυναίκα μας παντοτινή πίστη, να την τηρήσουμε. Και όταν λέμε γέρθητη, να εγέρθητη. Αλλά δεν εγέρθητη. Δεν εγέρθητη. Και λες, τι να του κάνω, να τον κόψω, τι να κάνω, κάτι πρέπει να κάνεις τότε, στο δεν εγέρθητη. Πας αλλού, τι να κάνεις, αναγκαστικά, αφού είναι φυσικό το κάνει. Η φύση ίδια σου λέει. Χωρίζεις και πας αλλού. Η φύση ίδια σου λέει. Κάτσε μισό λεπτό, Νίκο μου. Ότι αυτό που κάνεις είναι παρά τις εντολές μου. Αγαπητέ λαέ, δεν μπορεί να υπάρχει γάμος όταν η γυναίκα πλέον έχει χειραφετηθεί οικονομικά. Διότι όλο αυτό το συμβόλαιο παλιά στηριζόταν, για να ξέρεις κιόλας, στην ανέχεια την οικονομική της γυναίκας, που ήταν κρεμασμένη από το υπογάστριο του άντρα, και ό,τι ήθελε ο άντρας έκανε και το βούλωνε η γυναίκα, έκανε παιδιά και μαγείρευε. Και ο άντρας πήγαινε, ξενοπηδούσε και η γυναίκα καθότανε και λειτουργούσε ο γάμος. Τώρα η γυναίκα ξύπνησε και του λέει: «Γαμάς εσύ, θα πηδήξω κι εγώ». Και έχει τελειώσει ο γάμος. Πολύ σπάνιες εξαιρέσεις είναι αυτοί που πραγματικά είναι από πραγματική αγάπη ή από πραγματική σεξουαλική έλξη. Και διάθεση. Και διάθεση, έτσι, η οποία διαρκεί. Μου λες ότι φοβάσαι μαζί μου να δεθείς, και σε περιπέτειες καινούριες να μπλεχτείς, προτιμάς να μείνει εδώ. Ό,τι πεις δε σε μίσω. Με την καρδιά σπασμένη, πάντα σ' αγαπώ, σε αγαπώ. Μείνουμε λίγο στην Άννα Δύση. Ναι, έτσι. Είναι συγκινητικά. Είναι συγκινητικό άτομο η Άννα. Δεν είναι δίθεν, είναι... Η Άννα είναι τίποτα, είναι ένα πνεύμα. Είναι άειλο. Η Άννα είναι ολοκαύτωμα για αυτό που κάνει. Δεν είναι επάγγελμα αυτό που κάνει. Δεν βγαίνει δίθεν. Ακόμα και στα... αυτά τα μπουζούκια που εγώ τα... είπα τη γνώμη για όλα αυτά.
όταν βγαίνει εκεί πέρα αυτή η κοπέλα, δίνει κάτι στον κόσμο, ο κόσμος καταλαβαίνει την άνθρωπο. Είναι αληθινή ακόμα και τις στιγμές που κάνει ένα σαχλοτραγουδάκι, ας πούμε, από αυτά που έχω γράψει πολλές φορές. Εμένα με ενδιαφέρει πώς αισθάνομαι και πώς με έκανε η Άννα να αισθανθώ και πώς την κάνω εγώ και αισθάνεται, διότι η Άννα είναι ένα λαμπερό, ένα λαμπρό άτομο με πάρα πολλές μεγάλες δυνάμεις, θεϊκές δυνάμεις μέσα της, και όταν τη λένε θεά, έτσι απλοϊκά, δεν το λένε κατά λάθος. Ακούγεται θεά. Αλλά δεν, η Άννα έχει αυτή την άβρα που την μεταμορφώνει σε άγγελο. Δεν είναι ένα απλώς μια τραγουδίστρια. Και όπως μου είπε ο Κακλέας, ένας ηθοποιός ο οποίος δεν έχει σπουδάσει ηθοποιός δεν μπορεί να παίζει όπως παίζει η Άννα. Έπαιζε η Άννα ορισμένες στιγμές στο έργο. Έβλεπες ένα άτομο το οποίο γινόταν ολοκαύτωμα. Έβλεπες ένα ένθεο άτομο που σε έπαιρνε ψηλά. Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, έτσι κάποιοι ζευγάρια χωρίζουν πολύ ευγενικά. Εγώ που κατάλαβα θες να πεις, επειδή εγώ δεν άνθρωπος των κανόνων ή του ήθιστε. Αυτό θέλω να μου πεις. Δεν είσαι των κανόνων άνθρωπος. Τι λένε τώρα, όταν ήθιστε χωρίζουν, ναι, και μπορεί πολύ καλά κάνουν και εγώ χώρισα. Άρα ο χωρισμός σε τι συνίσταται. Στο θέμα το οποίο χώρισα την επαφή μου με αυτή τη γυναίκα. Ποια ήταν αυτή η σεξουαλική επαφή, θα σταματήσω να μιλάω. Δηλαδή, υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ιφίλιο, αν την κουνήσεις, που δεν θα ήθελε να έχει φίλη την Άννα Δύση. Εμένα ρωτάς. Τον κόσμο. Όπως λοιπόν θα ήθελε όλος ο κόσμος να την έχει φίλη, θέλω κι εγώ να την έχω φίλη. Λοιπόν, χώρισα, αποκλίνεις και μένω μαζί. Θα ήθελε... Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να συζεί με την Άννα Δύση και να κάνει παρέα με την Άννα Δύση 24 ώρες. Αυτό είναι όλο. Τίποτα. Πολύ απλά τα πράγματα. Μία ιδανική ερωμένη είναι αυτή που δεν έχει απαιτήσεις. Θα σε δέσω. Μία καλή σύζυγος είναι η ανυποψία στη σύζυγος. Και η τέλεια εκδίκηση είναι αυτή που δεν περιμένει κανείς. Μπέση Μάλφα, Παναγιώτα Βλαντή, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος Μάνος. Κόκκινος κύκλος του Πάνη Κοκκινόπουλου. Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αλφα. Τώρα τα καταστήματα Vodafone σας προσφέρουν το ολοκένουργιο Nokia 3410 δώρο στο οικονομικό πρόγραμμα Vodafone 1 και με άμεση σύνδεση σε 15 λεπτά μόνο από την αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone. Αισθανθείτε μια πρωτόγνωρη εμπειρία φρεσκάδας. Νέο Quanto Aqua Natura με φυσικά εκχυλίσματα φυτών από τα πιο παρθένα μέρη της φύσης και την αναζωογονητική δύναμη χιλιάδων σταγόνων δροσιάς για να απολαμβάνετε στα ρούχα σας πιο έντονη φρεσκάδα που διαρκεί. Νέο Quanto Aqua Natura. Μοναδική φυσική φρεσκάδα που διαρκεί. Ο Κοτσόβολος κάνει τα μεγαλύτερά σας όνειρα πραγματικότητα. Μόνο στον Κοτσόβολο, ραδιοενισχυτής, DVD και ηχεία Philips μόνο 734 ευρώ. Και δώρο, η τηλεόραση 29 ιντσών. Χαμογελάστε. Ο Κοτσόβολος σας σκέφτεται. Είναι φρέσκη και γεμάτη, έχει αυτό το κάτι. Είναι νέα κρέμα σαν τη γίνουνου τώρα. Όλα τα καρνίδι, στη στιγμή σε δει, τα πιο γλυκά μενού. Νέα κρέμα σαν τη γη, νουνού. Σαν τη γη, ώσπου να πεις νουνού. Η σιωπή γεμίζει τη ζωή σου αρμονία. Πλυντήριο πιάτων Μπος, κατά του θορύβου. Μπος, διαλέγεις τη ζωή. Τη βλέπω. Τι κάνει? Κάθεται. Πω, πω. Είναι γυμνή? Όχι, αλλά φοράει κάτι με σκίσιμο. Πώς θα γίνει να την πλησιάσουμε? Περίμενε, το μεσημέρι στο τραπέζι. Τι κάνει! Πού, μας τη φάγανε. Φέτα με βγάλει, φέτα φετίχ. Θέλετε το Panasonic GT75 δωρεάν?
Τότε ΟΤΕ. Σε 401 σημεία σε όλη την Ελλάδα αποκτήστε το Panasonic GT75 με ανοιχτή ακρόαση και πολυφωνικές μελωδίες. Δωρεάν και χωρίς πιστωτική κάρτα με σύνδεση COSMOTE. Μόνο από το δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ. Εμείς επικοινωνούμε καλύτερα. ΟΤΕ. Έχετε χάσει τον προσανατολισμό στην ενημέρωσή σας. Βρείτε το δικό σας στίγμα. Στην πολιτική. Στην ψυχαγωγία. Στον πολιτισμό. Στον αθλητισμό. Στην κοινωνία. Στους 98,9 μεγάκυκλους. Αλφα News 98,9. Προσανατολίζει την ενημέρωσή σας. Πάρτε τα πιο εκλεκτά λαχανικά. Ανακατέψτε τα με τα πιο διαλεχτά μπαχαρικά και προσθέστε αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Να τι θα πει νοστιμιά. Το μόνο μείγμα λαχανικών και μπαχαρικών με αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Πάει παντού και νοστιμίζει τα πάντα. Άλλο πράγμα. Γίνεται φαγητό χωρίς νοστιμιά. Μάτζι, η γεύση που κερδίζει. Φέτα Δέλτα. Ξέρετε πότε φτιάχτηκε και μέχρι πότε διατηρεί όλη τη γεύση και τη φρεσκάδα της. Φυσικά από τη Δέλτα. Αποφάσισα. Παίρνω το σώμα μου στα χέρια μου. Καινοτομία Λορεάν. Πλούσιο γαλάκτωμα Nutrilift. Διπλή δράση, ενυδάτωση και σύσφυξη. 1. Ενυδατώνω εντατικά την επιδερμίδα μου. 2. Την κάνω πιο σφιχτή και το απολαμβάνω. Νέο Body Expertise της L'Oréal. Το σώμα σας έχει το δικό του Ινστιτούτο Ομορφιάς. Βραβευμένο ως η καλύτερη σειρά περιποίησης σώματος για το 2001. Ακούγοντας τη μουσική της Μάλα κάποιος, έτσι, βλέποντας τη Μάλα, θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάνει χρόνια σπουδές. Ως να ασχολείται, ας πούμε, το πρωί μέχρι το βράδυ, χρόνια με τη μουσική. Εγώ ξέρω ότι έχεις τελειώσει τη νομική, ναι. Έτσι. Πώς βγήκε όλο αυτό το πράγμα? Έχεις όντως, ας πούμε, έχεις σπουδάσει μουσική? Χρόνια? Πώς γράφεις τραγούδια? Πώς έχεις γράψει και τη Μάλα? Α, δεν έχεις σπουδάσει. Όχι, δεν ξέρω μουσική. Αυτό σου λέμε, η σχέση με τη μουσική είναι τελείως ιδιόμορφη. Το έχω πει, μου φαίνεται, στο παρελθόν. Κάποια στιγμή κάθισα σε ένα πιάνο, έτσι, και άρχισα να παίζω κανονικά, όπως παίζω τώρα, δεν έχω μάθει καλύτερα. Ακούγεται λιγάκι σαχλό αυτό που λέω και παράδοξο, αλλά είναι αληθινό. Έτσι, κάθισα και άρχισα να παίζω μετά από μισή ώρα, αφού έβαλα τα χειλά μου και έπαιζα με τα κοκαλάκια αυτά, τα σπρώματα. Άρχισα να παίζω κανονικά και μάλιστα συνέθεσα και ένα τραγούδι στα 17 μου. Ήταν πρώτη φορά που κάθισα σε πιάνο. Το οποίο θα σου παίξω. Και άρχισα να παίζω κανονικά, έπαιζα πιάνο. Για την καινούργια σου τη δουλειά, το ρομπότ. Έτσι είναι μια δουλειά. Ροκ όμως, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έκανα ένα δίσκο που είναι η πρώτη φορά που αισθάνθηκα χαρά σαν μωρό παιδί και δεν σκέφτηκα αν θα πουλήσει, σε ποιον θα αρέσει. Έκανες κάτι που το ήθελες πραγματικά. Τελείως για μένα. Πραγματικά, ναι. Και αυτό έκανα. Πήρα την κιθάρα και άρχισα να παίζω αυτά που παίζανε παλιά, το 60 να πούμε. Χέντριξ, όλα αυτά τα κόλπα. Και μ' αρέσει και ο τίτλος όμως της δουλειάς, ρομπότ. Το ρομπότ, ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι. Ναι. Που λέει για μένα, έτσι. Είναι σε μια φάση που λέγα ότι αυτό που λέω, ότι ζω, ναι. Πηγαίνω στην τουαλέτα. Αλήθεια, μια πραγματικότητα. Κάνω διάφορα φυσιολογικά πράγματα. Κοιμάμαι, ξυπνάω, κατουράω, δηλαδή ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Γελάς, αλλά περπατάς, ναι. Κινείσαι, αναπνέεις, αναζητάς. Κόντι το έργο σου. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω, τέλος πάντων. Αλλά λέω, αισθάνομαι πραγματικά σαν ρομπότ. Ήμουν σε μια φάση που λέω, τι κάνω, δηλαδή, αυτό και το τα έχω συνέχεια εγώ. Και αυτό λέω, αυτό. Είναι πολύ ειλικρινές, έτσι.
δεν είναι ένας δίσκος ο οποίος, ξέρεις, είναι εμπορικός. Εμπορικός, δηλαδή, εμπορικός με την έννοια, ξέρεις. Δηλαδή πρέπει να έχει κανείς μουσικές, ας πούμε, γνώσεις για να τον ακούσει. Μουσικές γνώσεις. Ή να του αρέσει πολύ ροκ. Να του αρέσει ροκ, καλή, η αυθεντική ροκ. Η αυθεντική ροκ, ναι. Παλιά ροκ. Ναι. Εντάξει. Εσύ όμως ευχαριστημένος. Να του αρέσω εγώ. Και φαίνεται ότι δεν αρέσει, δεν έχω πολύ φανατικούς. Και νομίζανε τουλάχιστον αυτοί που ήταν φανατικοί για μένα, ότι είμαι κάτι άλλο. Ίσως τους έχω παραπλανήσει, θα ζητήσω συγγνώμη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω παραπλανήσει, πιστεύω, αρκετούς ανθρώπους, πιστεύοντας, αφήνοντάς τους να πιστεύουν ότι κάνω αυτά που κάνω και μου αρέσουν αυτά που κάνω. Συγχωρήστε με, ήμουν ψεύτης. Σχολιάστηκε δυσμενός, γράφτηκαν κατεβατά στις εφημερίδες, ναι, ναι, να σου πω, στα ραδιόφωνα, σχολιάστηκε στη τηλεόραση. Και επίσης αυτό, ναι, το κομμάτι. Έχει κάνει κανείς τον κόπο να ακούσει τι λέω σε αυτά τα κομμάτια? Το Δε Γαμιέται, ναι, το οποίο λέγεται «Ας πεθάνω πιο νωρίς», είναι ίσως το κορεότερο τραγούδι που γράψει. Είναι μια κραυγή απόγνωσης, πολύ πραγματική, και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που καταλογίζουν. Είναι για μία ακόμη φορά αυτή η ανέσχυτη παραδημοσιογράφη και ο πολύ κουτός κόσμος. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι πολύ κουτοί, οι οποίοι βιάστηκαν να πούνε «βρίζει και κάνει και λέει». Ούτε βρίζω, ούτε κάνω, ούτε λέω. Λέω μια φράση που τη λένε το 100% των Ελλήνων, το «Δε Γαμιέται». Και μάλιστα δεν λέω απλά «Δε Γαμιέται», λέω «Ας πεθάνω πιο νωρίς». Δηλαδή κάτι λέω εκεί πέρα, ότι βαρέθηκα να ακούω αυτά τους πολιτικούς, αυτά που λένε, αυτά που λέγανε, αυτά λέω στο τραγούδι. Ότι πραγματικά έχω μπουχτίσει, ντρέπομαι, θλίβομαι και στο διάλογο πάω να πεθάνω, να πάω να γαμηθούν όλα. Αυτό λέει το τραγούδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κατακρίνεις έναν τραγουδοποιό που λέει, κραυγάζει με απόγνωση αυτό που το πνίγει μέσα του. Λοιπόν, σοκάρει λέξη. Σοκάρει λέξη. Ναι, σοκάρει λέξη να την πει. Μα ήθελα να σοκάρω λίγα και τη στιγμή για να ακούνε τι λέει. Ναι, αυτό που λέω, να γίνει τραγούδι, αλλά δυστυχώς, το λέω στην καθημερινότητα. Αλλά δυστυχώς έχουν μεγάλη δύναμη τα μέσα ενημέρωσης, ναι, και ενημερώνουν πολύ λάθος το λαό, όπως κάνουν για όλα τα θέματα. Ενημέρωσε και αυτό λάθος. Ο σκύλος μου είναι γκέι. Τι λέει και ακούσει κανείς, τι λέω στο σκύλο μου είναι γκέι? Τι λέω στο σκύλο μου είναι? Λέω για έναν άνθρωπο που πάσχει από τρομακτική μοναξιά και το μόνο που έχει ένα σκυλάκι, που όπως κάνουν συνήθως τα αρσενικά σκυλάκια, καβαλάνε κάποιο πόδι, ξέρω εγώ, και κουνιούνται όταν έχουν τις φυσιολογικές ορμές τους. Και επειδή είναι αγόρι το σκυλάκι, να πούμε, και εγώ είμαι αγόρι και το κάνει στο δικό μου το πόδι, λέω χαριοντιζόμενος και σκοπτικά ότι ο σκύλος μου είναι γκέι. Αλλά λέω μέσα ότι Μέρι, που λέω το σκύλο μου, είναι πολύ άδεια συγκαρία από τότε που σε έδιωξα και θέλω να ξαναγυρίσεις πίσω και μου πηδάς το πόδι, να πούμε, για να κάνουμε παρέα. Είναι ένα πολύ μοναχικό και πάρα πολύ ευαίσθητο τραγούδι τελικά, ο σκύλος μου είναι γκέι, και θλίβομαι όταν δεν καταλαβαίνουν ποτέ, μα ποτέ, τελικά, τι στο διάλο λέω στα τραγούδια μου. Το να το λες την καθημερινότητα αλλάζει λίγο από το να το λες. Ο μισός αντικός είναι γκέι, να πούμε. Έχεις κάτι με τους γκέι, τους ομοφιλόφιλους? Εγώ να έχω με τους γκέι. Ρωτάω. Ίσα ίσα. Εγώ τους θα βάζω και απορώ γιατί δεν είμαι. Θα ήθελες να είσαι. Λογικά θα έπρεπε να είμαι. Γιατί? Διότι ένας άνθρωπος με τόσο πολυσχηδής θα έπρεπε λογικά να είμαι και γκέι. Απορώ γιατί δεν είμαι. Εκεί έχω ένα πέρα. Μήπως τελικά δεν είμαι τόσο ενδιαφέρον. Δηλαδή συνήθως οι άνθρωποι που έχουν κάτι, τους βγαίνει το ομοφιλοφιλικό. Εμένα πιστεύω ότι διοχετεύεται στην Άννα αυτό το πράγμα όλο. Δηλαδή η θηλυκή μου πλευρά, επειδή η Άννα ίσως να είμαι εγώ, ξέρεις, είναι μια κατάσταση πολύ μεταφυσικά περίεργη αυτή κατά εγώ με την Άννα. Πιστεύω ότι έχω ομοφιλοφιλική διάθεση μέσα μου, αλλά τους κρατούμενους τους παίρνει όλους η Άννα. Αυτό είναι όλο. Έδωσε την εξήγηση. Ναι, διότι δεν μου έχει γίνει ποτέ τίποτα έτσι αυτό. Είμαι συχαμερά καρά straight, να πούμε. Θα ήθελα να είμαι λιγάκι. Έχει διαβάσει κανείς αυτούς που με κατηγορούν τη μυθολογία? Η μυθολογία είναι η αρχαία ελληνική, το πιο shocking, το πιο τρομακτικό shocking βιβλίο, έτσι, σε ολότητα εννοώ, που έχει γραφτεί ποτέ ever στον κόσμο. Κόντρα, ας πούμε, με τις Ιαπωνέζικες και τις άλλες, τα Καμασούτα και αυτά. Είναι απίστευτο. Είναι ένα πείδημα από την αρχή μέχρι το τέλος η μυθολογία. Ο πατέρας με το γιο, ο γιος με τη μάνα, η μάνα με την κόρη, η κόρη με τον ξάδερφο, ο ξάδερφος που γίνει έτσι, ο Δίας που γίνει φίδι για να πηδήξει την άλλη που είχε γίνει η φίδι και έγινε. Δηλαδή είναι το πείδημα. Έτσι. Ξαφνικά οι Έλληνες οι οποίοι παρεφανευόμαστε για το αρχαίο μας πνεύμα, ξαφνικά τι έγινε, δεν παρεξηγηθήκανε,
που είπα για τον Πλάτων, ίσα ίσα. Λέω γιατί όλα αυτά τα μεγάλα πνεύματα ήταν εκεί, πως ξέρανε κάτι που δεν ξέρω εγώ, αφού και εγώ υποθέτω είναι μεγάλο πνεύμα. Αναρωτήθηκες λοιπόν. Ναι, αλλά και λέω μήπως δεν έχει βγει καλά το καλούπι. Όπως ήταν αλλιώτικο το καλούπι. Τα άκουσες όλα αυτά τα σχόλια ή δεν ακούς όλα αυτά. Έλα, μωρό, όλοι δίθεν. Όχι, αλήθεια σου λέω, ήδη. Έγινε πανίκος, λέμε στις τηλεοράσεις, στα παράθυρα. Κάτσε να πω στο λαό πάλι. Λαέ, ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Όλοι θέλουν να βγουν στην τηλεόραση. Τίποτα άλλο. Πίστεψέ με, δηλαδή, στορκίζομαι. Πού να σου κάνω αυτό που κάνουν. Στορκίζονται στο Χριστό, μια και είμαστε χριστιανοί. Στορκίζομαι, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Κάτ, δεν κάνω καλά, μπορεί. Ο λόγος που συμβαίνουν ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις χώρες είναι για να πάρουν μια τόση τζούρα από δημοσιότητα. Τίποτα παραπάνω, δεν τους πειράζει τίποτα. Συμφωνούν όλοι μαζί μου, το κάνουν και όλο αυτό το τέτοιο γίνεται χαβαλές για να βγουν στην τηλεόραση, για να γίνουν λίγο πιο διάσημα από ό,τι είναι. Στορκίζομαι, πίστεψέ το, από ένα τύπο που λέγεται Νίκος Χαρβέλας. Λαέ, πίστεψέ με. Φτάνει. Κάποια στιγμή ίσως να βοηθήσω αυτό το λαό. Κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα με αφήσουν να βοηθήσω και αν θα τα καταφέρω. Και ποιους θα μπορούν να με υποστηρίξουν. Αλλά εγώ νιώθω ότι πραγματικά. Θα βρεις οπαδούς, υποστηρικτές, πιστεύω. Ναι. Ε? Πιστεύω πως ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλλά εγώ πραγματικά κόπτομαι. Κόπτομαι. Πραγματικά με καίει. Και πραγματικά θλίβομαι όλα αυτά που είπα. Θέλω να τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξη, τη συνομιλία μας σε ένα. Με σοβαρούς τόνους. Όλοι είμαστε σοβαροί. Όλοι αυτό που είπαμε σοβαρά. Δεν, εγώ θεωρώ και όλα όσα είπαμε. Όλα ήταν σοβαρά. Κάποια στιγμή έτσι έδινα μερικές έχνες χιούμορ για να μην ψυχοπλακωθούμε. Αλλά ναι, πραγματικά κόπτομαι και πραγματικά εγώ έχω μια εθνική συνείδηση και περηφάνεια σαν Έλληνας. Γι' αυτό θλίβομαι και κόπτομαι με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που κάνουν όλοι αυτοί. Σε ποιους? Στην καταπιεσμένη μάζα. Στο προλεταριάτο, όπως λέγανε παλιά. Μια ζωή υποφέρει και αναστενάζει από μερικούς ανθρώπους οι οποίοι διοικούν. Μερικοί άνθρωποι είναι αυτοί. Μερικοί άνθρωποι καταπιέζουν την πλατιά αμάζα. Και η λύση είναι μία μόνο. Αυτή που ήταν πάντα. Χαίρετε. Γεια σου τι κάνεις. Γίνεται πως πάλι. Πάει καιρός. Έχω να ζητώ. Όσο για μένα τα ίδια πως τα ξέρεις. Πάντα στο πιάνο καθισμένος. Τις ώρες μου περνώ. Μπορεί να με ληστείς. Και τι ληστεύεις?